δανειστές. Ναι. Διαβαδεύεται η κυβέρνηση εν συνόλο δια του Πρωθυπουργού και των ενταλμένων υπουργών. Δεύτερον, μου κάνει εντύπωση ότι ο κ. Καμένος λέει όσα λέει, με τη διευκρίνηση του είπε ο αρμόδιος υπουργός. Όχι, λέει ότι δεν το δέχεται. Ό,τι και να γίνει, λέει ότι δεν το δέχεται. Λέει ότι λέει ο κ. Ναι. Καμένος, συμπληρώνοντας ότι του είπε όμως ο κ. Παπάς πως δεν υπάρχει θέμα για το ΦΠΑ στα νησιά. Ναι. Το δέχομαι, τι να πω τώρα. Όλοι καταλαβαίνόμαστε. Πάμε παρακάτω τώρα στην ουσία. Απορούμε γιατί δεν το έχει πει ο κ. Παπάς και δημοσίως. Λέω τι είπε ο κ. Καμένος και δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο. Και επαναλαμβάνω και αυτό το σοβαρό πολιτικό σχόλιο. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται με πολλά κέντρα. Με ένα διαπραγματεύεται τον Πρωθυπουργό και τους ενταλμένους διαπραγματευτές. Από την άποψη αυτή, επομένως, λέω. Άρα, ό,τι να γίνει, δεν θα γίνει με δημόσιες αντιπαραθέσεις και δηλώσεις εδώ. Όχι, αλλά επειδή μιλήσαμε για το χρέος, να το συμπληρώσει αυτό ο Νίκος ο Φίλης. Γιατί υπάρχει και μια επιτροπή για το χρέος που έβγαλε συγκεκριμένα αποτελέσματα και η οποία είναι στο τραπέζι. Μάλιστα, ζητούν 49 βουλευτές σας να έρθει στη Βουλή για συζήτηση. Την ώρα που η κυβέρνηση διαπραγματεύεται τη διαχείριση του χρέους. Θα σας απαντήσω. Είναι μια επιτροπή που συζητεί, όπως λέει, την αλήθεια για το χρέος. Και ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να μάθει την αλήθεια για το χρέος. Προφανώς. Και με αυτή την επιτροπή και με όποια άλλη διαδικασία. Ναι, αλλά έβγαλε απόρρισμα, έβγαλε συμπεράσματα. Έβγαλε προκαταρτική. Προκαταρτική. Συμπεράσματα. Δεν είναι μια επιτροπή η οποία αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες έξω από το πλαίσιο της κυβερνητικής διαπραγμάτευσης. Διότι το Σύνταγμα αναγνωρίζει, επαναλαμβάνω, ένα πολιτικό κέντρο. Δεν υπάρχει κυβερνόσα βουλή στην Ελλάδα. Ναι, ναι, σωστά. Την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία. Όλα τα άλλα είναι υποβοηθητικά. Θα δούμε σε πιο χρονικό ορίζοντα κιόλας. Διότι δεν είναι άμεσα εκτελεστά. Φυσικά. Είμαστε στο αρχικό στάδιο. Θέλει ο ελληνικός λαός να μάθει την αλήθεια. Θέλει να μάθει την αλήθεια. Και θα μάθει και για τις πολιτικές ευθύνες. Για τις ποινικές. Και να διεκδικήσουμε, αν προκύψει από όλη αυτή τη συζήτηση, ότι υπάρχει επαχθές και παράνομο χρέος, και αυτό να μην το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία, όχι άμεση, δεν είναι σήμερα το βράδυ, δεν είναι αύριο. Έχει τις δηλαδή, θα πάτε σε μια συμφωνία σήμερα, ας πούμε, για το χρέος, για παράδειγμα, που ζητάει η χώρα να ενταχθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας. Αν υπάρξει συμφωνία για το χρέος, σήμερα αλλάζουν όλα. Κύριε Φίλη, πάμε λίγο στην αυτοσυνέστηση. Αν σήμερα συμφωνία για το χρέος, όλοι πολιτικά σκεπτόμαστε. Αλλάζουν όλα. Προφανώς. Η Ιβάνα Κουτρουλού είναι κοντά μας ξανά για να μας δώσει και άλλα.